και σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο με το μέλος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, τον κύριο Θοδωρή Χιμάρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Στεριόπουλε, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Θέλω να μιλήσουμε λίγο και να γνωρίσουμε και στον κόσμο τις πολιτικές εξελίξεις στο κόμμα σε σχέση με τις αποχωρήσεις τελεχών που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα και σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο, αλλά και πώς εσείς βλέπετε ως κόμμα το δρόμο προς τις βουλευτικές εκλογές. Είτε αυτές είναι πριν τα Χριστούγεννα, όπως λένε κάποιοι, είτε στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αν και κάποιοι έχουν ενστάσεις εκεί. Κάποιοι πιστεύουν ότι οι απαραίτητες ψήφοι που χρειάζονται συγκεντρώνονται. Εννοείται ότι συγκεντρώνονται 180 ψήφοι. Κάποιοι λένε ότι συγκεντρώνονται και περισσότεροι. Δεν διασπάζουμε αυτή την ιδέα τόσο νωρίς, αλλά κάποιοι το υποστηρίζουν γι' αυτό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το πώς προσεγγίζουμε ένα θέμα. Παραδείγματος χάρη, όταν θέλει κάποιος να κερδίσει κάποιες εντυπώσεις. Μιλάμε τώρα εδώ πέρα, αποχωρήσεις τελεχών και ο δρόμος προς τις, από τους ανεξάρτητους Έλληνες, φαντάζομαι. Ναι, βέβαια. Και ο δρόμος προς τις βουλευτικές εκλογές. Είναι όπως όταν εκλέγει καβουλευτής, που κάποιοι λέγανε ότι εκλέγει καβουλευτής μιας μέρας. Αλλά όμως κανένας δεν κάθισε να δει ότι οι εκλογές γίνανε τον Μάιο και οι επόμενες γίνανε τον Ιούνιο. Άρα δεν ήταν μιας μέρας. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα απαντήσω όπως πάντα τίμια, όπως έχω μάθει να απαντάω. Αποχωρήσεις τελεχών. Θυμάστε τη δήλωσή μου που είχα κάνει στο προσυνέδριο, στο Περιστέρι, ότι όσοι πιο λίγοι βουλευτές τότε που συζητάγανε να γίνουν από 300-200, τόσο πιο εύκολα εξαγοράσιμοι θα είναι. Εξαγοράσιμοι ποιοι οι βουλευτές? Ακριβώς. Είχα κάνει μια τέτοια δήλωση. Τότε την είχαν πάρει το Μέγα, το Αντένα και κάποια άλλα κανάλια, με είχαν καλέσει και σε ένα πάνελ και είχαν βάλει και τον τίτλο «Είπατε εξαγοράσιμους στους βουλευτές». Εγώ δεν είχα πει αυτό. Είχα πει όσο λιγότεροι, τόσο πιο εύκολα ελεγχόμενοι και εξαγοράσιμοι θα είναι. Αποδείχτηκα ότι έλεγα την αλήθεια από τη συνέχεια της πολιτικής. Βουλευτές αποχωρούν, βουλευτές προσχωρούν. Εάν το κάνουν σύμφωνα με τις αρχές τους, πολύ καλά το κάνουν. Σας θυμίζω την πρώτη συνέντευξη που είχα δώσει εδώ στο δικό σας κανάλι, όταν με ρωτήσατε εάν πριν τις εκλογές του Μαΐου ήμουν στη Νέα Δημοκρατία και πώς πήγα στους ανεξάρτητους Έλληνες. Γνωρίζω πολύ καλά ότι η απάντηση δικιά μου ήταν τότε. Πολύ καλά ότι δεν σας αρέσει να μιλάτε γενικά, κύριε Χιμάρα. Η απάντηση θα μιλήσω σαφέστατα. Η απάντηση, θυμίζω, για το συγκεκριμένο χρονικό. Η απάντηση δικιά μου. Χρονική περίοδο, αυτό το timing που ζούμε τώρα. Θα απαντήσω. Η απάντηση δικιά μου τότε ήταν ότι εγώ ήμουν εδώ, σταθερό σε αρχές, ιδανικά, σε μία πατρίδα, σε ένα έθνος. Κάποιοι μετακινήθηκαν από τις αρχές μου, αλλά εγώ παρέμεινα πιστός στον ελληνικό λαό. Ως εκ τούτου λοιπόν, αν κάποιοι αποχωρούν, και εδώ πέρα θα πρέπει να δούμε και το περιβάλλον, το παιχνίδι της αποχώρησης. Δηλαδή, όταν κάποιος δεν βγαίνει καθόλου, δεν έχει βήμα. Θεωρώ ότι σε αυτή την κουβέντα είστε από αυτούς που είστε ευνοημένοι. Διότι δεν είστε από αυτούς που έφυγαν, είστε από αυτούς που έμειναν. Και εφόσον είστε από αυτούς που έμειναν, και δεν μπορούμε να ρωτήσουμε ή δεν θέλουν να απαντήσουν αυτοί που έφυγαν, πρέπει να ρωτήσουμε εσάς. Για το τι εξήγηση έδωσαν στο κόμμα. Δεν θα απαντήσω εγώ αντί άλλου. Όχι, εγώ δεν λέω να απαντήσω. Αλλά ούτε θα θεωρήσω τον εαυτό μου ευνοημένο, διότι ποτέ δεν φοβήθηκα κανένα συναγωνιστή. Οποιοδήποτε μπορεί να τρέξει δίπλα μου. Δεν το θεωρώ. Δεν θεώρησα την εύνοια επειδή εσείς μείνατε έναντι του άλλου. Επειδή εσείς δεν φύγατε, θέλω να πω. Όταν ήμουν αθλητής στο φιλαθλητικό, έτρεχα σε ένα κουλουάρ 400 μέτρα εμπόδια. Δίπλα μου έτρεχε ένα άλλο αθλητή, αλλά δεν του έσπρωξε. Δεν θα καταλάβουν οι πολίτες. Γιατί έφυγε ο Βασίλης ο Καπερνάρος από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Ο Βασίλης ο Καπερνάρος από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, γιατί έφυγε, θα πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο. Σε εσάς τι είπε? Δεν θα απαντήσω εγώ. Επίσης δεν έφυγε με άσχημο τρόπο. Είπε κάτι το οποίο πάλι εγώ δεν μπορώ να το πω. Ξέρω ότι ήταν ένα στέλεχος, ένα δικηγόρο. Είχαν παίξει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι έχει κάποια προβλήματα. Ναι. Φαντάζομαι ότι τα γνωρίζετε, τα είχατε παίξει και εσείς. Τα οικονομικά τα οποία. Τα οικονομικά δηλαδή, προβλήματα. Τα οικονομικά, ναι. Από εκεί και πέρα αποχώρησε. Το γιατί αποχώρησε, ας έρθει ο ίδιος να το πει. Μάλιστα. Δεν θα επισέλθω δηλαδή σε προσωπικά. Ναι, δεν θέλω να αναπτύξουμε αυτή την κουβέντα έτσι, αλλά θέλω να είμαστε λίγο και συγκεκριμένοι σε απαντήσεις. Αν πάμε στα χαμηλό επίπεδο στελέχη, γιατί φεύγουν. Τότε εδώ πέρα θα πρέπει πάλι να πούμε ότι κάποια στελέχη τα οποία έχουν αποχωρήσει. Ο Θανάσης ο Γαλάνης είπε ότι φεύγει. Κάποια στελέχη τα οποία έχουν αποχωρήσει, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της περιοχής τα παίξανε με πυκνότητα λίγο πριν την αποχώρησή τους. Αποχωρήσανε και ελέγχεται αν και κάποιοι από αυτούς βρήκαν δουλειά. Μετά, εκ των υστέρων, τρεις μήνες μετά, τέσσερις, πέντε, έξι, σε κάποιες εταιρείες.
μέχρι εδώ πέρα θα σταματήσει η δικιά μου τοποθέτηση σε αυτό το θέμα. Προτιμάω να μιλάω για πολιτική, να μιλάω για το δικό μου ήθος. Και αυτά πολιτική είναι. Και όχι για το παρασκήνιο της πολιτικής. Και αυτά είναι πολιτική. Όχι για το παρασκήνιο της πολιτικής. Να σας πω ποια ήταν... Είναι ουσιαστικά, δεν είναι το παρασκήνιο, δυστυχώς. Να σας πω την αντιπαράθεσή μου στο προσυνέδριο που είχε γίνει στο Περιστέρι με την κυρία Γιαταγάνα, η οποία έφερε την πρόταση και έλεγε να μειωθούν οι βουλευτές στους 200. Πέστε μου τώρα, γιατί αποχώρησε από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Όταν εγώ έλεγα ότι πρέπει να αυξηθούν, να διπλασιαστούν, να κοπούν μισθοί, να μπουν οι βουλευτές στο ενιαίο μισθολόγιο, να κοπούν οι βουλευτικές συντάξεις, να πάνε στη διαδοχική ασφάλιση. Αυτά δηλαδή που θέλει ο ελληνικός λαός, δικαιοσύνη. Και αυτοί λέγανε να τους μειώσουμε ώστε να είμαστε πιο λίγοι. Γιατί? Να είμαστε πιο πολλοί και μη ελεγχόμενοι. Επίσης να μην αδικούμε τον ελληνικό λαό. Να μην παίρνουμε εμείς 10.000 ευρώ το μήνα και ο φτωχός Έλληνας εργαζόμενος στο ελληνικό δημόσιο 800 ευρώ και του κάνουν και περικοπές. Ήμουν κάθε μέρα, βλέπω 30 με 40 άτομα. Θα σας πω τι μου είπε ο κόσμος σήμερα. Ο κόσμος που μίλεγα σήμερα εδώ στη Λαμία φοβάται ένα πράγμα. Βλέπουμε, λέει, τα κλειστά παράπλευρα διόδια, τα οποία είναι στον Πράλο. Βλέπουμε τον κόμμο που γίνεται στην Λαμία. Και φοβούμαστε, μη ξαφνικά ξημερώσει μία μέρα και έχουμε διόδια στον Πράλο, στον παράπλευρο, στην είσοδο της Λαμίας και στην Αγία Παρασκευή. Εμείς, λέει, θα έχουμε φυλακιστεί στην πόλη μας. Το είπε και ο Γιώργος Ογόγος αυτό, ότι άμα θα πάμε να διαμαρτυρηθούμε για ποιο λόγο δεν απελευθερώνονται οι δρόμοι και οι επαρχιακοί με τη χρήση, θα μας βάλουν διόδια και στους επαρχιακούς. Όχι, να το πούμε. Το είπαν και οι δήμαρχοι. Να πούμε την αλήθεια πάλι εδώ πέρα. Μήπως κάποιος παράπλευρος που πρέπει να έχει ασφαλτοστρωθεί, δεν έχει ασφαλτοστρωθεί για να δουλεύουν κάποια διόδια έξω από τη Λαμία. Λέω ίσως έτσι, όχι, για να μην κατηγορήσω κιόλα. Και μάλιστα από τις βροχές έχει γεμίσει τρύπες και δεν μπορεί να περάσει γιώτα χιόχημα. Συμφωνώ απόλυτα, έτσι είναι. Αυτές είναι ανησυχίες του ελληνικού, του Έλληνα πολίτη. Συν το ότι τους είχε υποσχεθεί αυτή η κυβέρνηση ότι δεν θα φορολογηθούν τα αγροκτήματα. Και έχουν πάθει σοκ. Μπαίνουν να δουν τι θα πληρώσουν για τα ακίνητα και βλέπουν ένα μεγάλο ποσό. Και σε λίγο θα έρθουν και τα, όχι τα ακίνητα, τα κινητά, τα αυτοκίνητα, τα τέλη κυκλοφορίας τα οποία τα πληρώνουν για να κυκλοφορούν στους δρόμους αυτής της χώρας όπου φυλακίζονται. Εσείς τι λέτε προς τους πολίτες στο δρόμο προς τις επόμενες βουλευτικές εκλογές? Ότι θα πρέπει να διώξουν το φόβο τους. Να διώξουν τις φοβίες τους, να σταματήσουν να φοβούνται και να κοιτάξουν το μέλλον των δικών τους και των παιδιών τους. Αλλοιώνεται το εκλογικό σώμα. Μετά τις ευρωεκλογές γίνανε μελέτες. Οι μελέτες δείξανε ότι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία στους 65 χρονών και άνω, να μην πω 65+, 65 χρονών και πάνω, έχει μία διείσδυση, παίρνει δηλαδή, άνω το 60%. Στις ηλικίες κάτω των 40 ετών έχει γύρω στο 20-25%. Αλλά όμως έχουν φύγει 600.000 άνθρωποι κάτω των 40 ετών μετανάστες στο εξωτερικό. Αλλοιώνεται λοιπόν θα το εκλογικό σώμα. Θα ήθελα ξανά το λέω να μου πείτε τι λέτε εσείς ως ανεξάρτητοι Έλληνες και όχι τι λένε τα νούμερα για τους άλλους. Εσείς ως ανεξάρτητοι Έλληνες, τι λέτε στον κόσμο? Εγώ στον Δωρή Χιμάρα, μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας, αναπληρωτής τομεάρχης της κοινοβουλευτικής ομάδας ανάπτυξης των ανεξάρτητων Ελλήνων, μέχρι τώρα, μένω πιστός στις αρχές και στα ιδανικά μου. Καλώ τον ελληνικό λαό να μην φοβηθεί, να ακουμπήσει πάνω μου και εγώ δεν τον προδώσω. Αυτό λέω στους Έλληνες πολίτες. Να εκδιώξουν το φόβο τους και να κοιτάξουν το μέλλον των παιδιών τους. Γιατί αν ο 65 ή 70 φοβάται και λέει ότι έπαιρνα 1.000 ευρώ, τώρα παίρνω 600, αλλά παίρνω 600, τότε λοιπόν έχουν πετύχει αυτό το οποίο επιθυμούν, τον έλεγχο του εκλογικού σώματος. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες αυτή τη στιγμή υπάρχουν και εάν έχει εκλογές, να το πω εγώ, είτε είναι τον Σεπτέμβρη, είτε τον Οκτώβρη, θα είναι κανονικό κόμμα το οποίο θα τρέξει στις βουλευτικές εκλογές. Σαφέστατα και τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών ούτε προδικάζονται, αλλά ούτε θα είναι και αυτά τα οποία έβγαλε η κάλπη στις ευρωεκλογές. Αυτοί οι οποίοι τρέχουν και θέλουν να πετύχουν αυτό που έχουν σχεδιάσει, ανοίγουν βαλβίδες εκτόνωση του εκλογικού σώματος, είτε είναι το ποτάμι,
είτε είναι κάποια άλλα κόμματα τα οποία είτε θα τα πούν είτε δεν θα πούν, αλλά θα στοχοποιήσουν τον αριστερό χώρο για να ελέγξουν τη ροή των ψηφοφόρων. Είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέω, ώστε να μην παρεξηγηθεί κανένας αντίπαλος. Και? Οι εκλογές, πιστεύω ότι οι επόμενες εκλογές θα αλλάξουν το πολιτικό σκηνικό της Ελλάδας. Και αναφέρομαι σε πιθανές εκλογές του Οκτωβρίου ή Νοεμβρίου του 2014. Επίσης, υπάρχει περίπτωση. Επίσης, εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχουν οι 180 διαθέσιμοι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ούτε εγώ το πιστεύω. Επίσης, αλλά κάποιοι το ισχυρίζονται. Το δίλημα, ναι, βεβαίως. Κάποιοι το σχεδιάζουν και έχουν σχεδιάσει την αποθήκη παρκαρίσματος. Πώς έλεγα ότι η Χρυσή Αυγή είναι αποθήκη παρκαρίσματος ψήφων της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι έχουν σχεδιάσει λοιπόν και την αποθήκη παρκαρίσματος ψήφων των βουλευτών. Και είναι αυτοί οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι βουλευτές ίσως. Δεν θέλω να τους προσβάλλω, αλλά τουλάχιστον έτσι σχεδιάζεται. Υπάρχει λοιπόν μια μερίδα ανεξάρτητων βουλευτών, οι οποίοι, εάν προλάβουν να δημιουργήσουν κάποιο δικό τους χώρο, αν δεν προλάβουν, θα τους θέσουν το δίλημα ότι αν δεν ψηφίσετε πρόεδρο της Δημοκρατίας, τότε δεν θα είσαστε βουλευτές αύριο μεθαύριο. Δεν θα έχετε στέγη. Αυτός είναι εκβιασμός. Εγώ δεν θέλω να το πω έτσι. Είμαι προσεκτικός. Δεν προσβάλλω κανέναν. Ναι. Δεν θέλω να προσβάλλω. Εγώ το είπα. Δεν το είπατε εσείς, κύριε Χιμάρα. Αυτό που περιγράφετε είναι εκβιασμός. Ανέκαθεν πάντα όλοι σχεδιάζανε. Βέβαια, πολλές φορές τα σχέδια πετυχαίνουν και αποτυχαίνουν. Είναι λοιπόν στην προσωπικότητα του καθενός, είτε είναι βουλευτής, είτε είναι πρώην βουλευτής, είτε είναι απλός ψηφοφόρος, που είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, οι απλοί ψηφοφόροι, που δεν έχουν κλέψει, δεν έχουν προσβάλει κανέναν, να ζητήσουν αυτό που δικαιούνται. Το χαμόγελο του. Για να κλείσουμε, κύριε Χιμάρα, το μήνυμά σας προς τον κόσμο. Να διώξει τις φοβίες του ο κόσμος και να κοιτάξει με τη δικιά του ψήφο να δώσει μέλλον στα παιδιά του, έτσι ώστε να μην φύγουν όλα στο εξωτερικό. Να μην μείνουμε μια χώρα η οποία θα έχει ανθρώπους τρίτης ηλικίας μόνο και μετανάστες ή λαθρομετανάστες. Κύριε Χιμάρα, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Γεια σας, καλό σας βράδυ.